Έλα μέσα και τίζαμε. Έλα το μωράκι. Έλα το μωράκι. Δύο επιθέσεις έκανε. Την καλημέρα μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα ψάρεμα. Έχω έξω την κερί. Έχει και κουβαλάκι, δεν πειράζει. Περιμένουμε και τις βροχούλες. Ελπίζω να μην μας κάσει πολύ. Έχει λίγο αεράκι όπως βλέπετε. Θα πάμε ψαρέψουμε εδώ κοντά σιγά. Καινούριο μέρος, δεν έχω ξαναψαρέψει ποτέ. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Ψαράκια, χελάκια, σουπιές. Και φύγαμε, πάμε να δούμε για ψάρεμα. Και ελπίζουμε να βγάλουμε κανένα μωράκι ωραίο, μπαμπατσικό, χρυσό, μαύρο, οτιδήποτε μας κάτσει. Να αναφέρουμε μεγάλο μας χορηγό, fishingpro.gr, θα έχω link στην περιγραφή για το site των παιδιών. Και εκδοτικό κωδικό Βασίλη Τσάτζη, αν θέλετε να ψωνίζετε, βάλετε το κωδικό να παίρνετε μια μικρή έκπτωση όσο μπορώ και βοηθάω κι εγώ με την έκπτωση αυτή. Φύγαμε, πάμε να δούμε τι θα δούμε. Καινούριο τόπο και ελπίζω να μας κάνει τη χάρη να κάτσει κανένα μπαμπάτσικο. Φύγαμε, πάμε για ψάρεμα. Έχει λίγο γεματάκι, παιδιά. Δεν θα φύγω μακριά, θα κάτσω πολύ κοντά εδώ στην παραλία. Ούτε 300 μέτρα, 400 θα είμαι. Για να βγω πολύ γρήγορα. Άμα έρθει η βροχή αυτή εδώ, να βγω εγώ έξω κατευθείαν. Πιάσαμε, πιάσαμε. Έλα το μωράκι. Έλα live strike. Όχι, έφυγε. Έφυγε. Στην αγρίδα μικρή πρέπει να ήταν. Ψαρεύω με το γιούκι και με το σάλτιγκα. Όχι, μας έφυγε το μωράκι. Κάτσον άκουσα τα λέ. Να δούμε και κάτι άλλο. Πρώτη επίθεση, παιδιά. Στην αγριδούλα ήτανε. Με τα κεφάλια που έκανε. Δεν πειράζει, πάμε για το επόμενο. Να δούμε τι μας έκανε. Χάλασε. Αρχίζει το κλέφτη. Πώς το έκανα αυτό. Ωραίο. Ωραίο σκαλοπάτι κάνει. Να κάτσω λίγο ακόμα, ήθελα να φύγω, να πάω προς τα εκεί. Γιατί κάνει πιο ωραίο τόπο εκεί πέρα. Το έχω ξαναψαρέψει, αλλά δεν έχω πιάσει ψάρι. Να κάτσω να δούμε. Θα κάτσω λίγο ακόμα, μπας και έχει κι άλλες εδώ. Δεν πετύχει καμιά άλλη. Θα γίνουμε φραπές, θα γίνουμε σήμερα. Κάτι μου επιτέθηκε, με έπιασε στον ύπνο όμως. Αλλά μόνο μία ρε. Τραβάει. Very good. Άλλαξα χρώμα, έβαλα κιτρινάκι. Γιατί δεν ξαναβάρεσα στο άλλο. Λέω κάτσε μπάσκε. Πολύ ωραία κάτι γλιτώνω με τη βροχή, παιδιά. Πολύ ωραία κάτι. Και είμαστε δίπλα, οπότε μηδέν άγχος.
Και όπως βλέπετε ψαρεύω κοντά στα βράχια. Και πάω σιγά σιγά προς τα μέσα, ψάχνοντας αφηρέματα. Δεν χτύπησε κάτι άλλο φιλαράκια μου, οπότε πάω έξω και ίσως αλλάξω σημείο, γιατί βλέπω, κοιτάξτε, έχει μαυρίλα πολύ. Οπότε πάμε έξω και αν δεν σταματήσει θα πάω να αλλάξω σημείο. Αν σταματήσει δεν θα σε ηρεμήσει, μετά τον μπουρίνι θα ξαναμπω. Λοιπόν παιδάκια, άλλαξα σημείο, δεν είναι και έκανα κάτι εκεί πέρα, ούτε τσιπιά μετά από το ψάρι που έχασα. Ήρθα Μιλίνα. Πας και πιάσουμε κάνα ψάρι εδώ πέρα. Έχω πάρει μόνο αυτό το καλάμι με το Saltist, το Metrocraft που είναι ελαφρύ. Και αυτά, θα ψάξουμε λίγο εδώ και θα πάμε από εκεί πέρα που δεν έχει πολύ λίγο αέρα. Το καλάμι δεν υπάρχει αυτό, παιδιά, είναι πολύ ξεκούραστο, πολύ ελαφρύ, καμιά σχέση με το γιούτι. Και τραβάει και τούνες. Δύο ψαροδεκάδες, οπότε θα πάω μετά από εκεί. Γυρισμό όταν βγαίνω. Για να δούμε παιδάκια, θα βρούμε κάνα μποράκι εδώ πέρα. Η ώρα είναι 2 και 10. Καλή ώρα για μωράκια. Για να δούμε. Κάτι με ακολούθησε μέχρι πάνω, πρέπει να είναι μαγιάτικο. Για να δούμε. Τι πήγε μαζί του. Δύο επιθέσεις έκανε. Έλα το μωράκι. Έχει το μωράκι. Στην άκλα είναι. Στην άκλα. Βάρτε το μωράκι. Βάρτε το μωράκι. Είναι μεγάλη. Βάρτε την όμορφη. Η όμορφη μπαμπάτσικη. Επιτέλους παιδάκια, το βγάλαμε το μωράκι. Τη βγάλαμε την μπαμπάτσικη. Πω και να τρελαίνομαι. Λοιπόν, όπου το φαγιόλο. Πίψε μία, μ' αφήνει και ξανά μπαμ. Πάρτε την όμορφη. Είναι 3, 3,5, 4. Θα βγούμε έξω να τη ζυγίσουμε. Κοιτάξτε το πάνω. Πρέπει να έχει σκιστεί η ψαρντούφουκο από εδώ πάνω. Την έχει γλιτώσει μία φορά. Από μένα δεν την γλίτωσε. Άντε γεια και σήμερα. Το βγάλαμε το μωράκι. Άντε γεια. Εδώ κοιτάξτε, το έχει μπουκώσει όλο παιδιά στο χέλι. Άντε γεια. Λοιπόν, τη βολεύω. Θα ρίξουμε άλλη. Άλλη μία, δύο και μπράβο. Και μπράβο, παιδάκια. Τελικά έκανα καλό
που άλλαξα σημείο. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λίγο ακόμα και μπράβο. Λοιπόν, έβαλα ψαράκι και κλέφτηκε και στο κεφάλι και ξεκινάω το δρόμο της επιστροφής. Σιγά σιγά θα ψαρεύω από λίγο και θα πάω προς τα έξω. Πιστεύω πως η στήρα είναι 3-300. Για να δούμε όταν βγούμε έξω. Φιλαράκια μου, φτάσαμε έξω. Δεν φύψε κάτι στην πορεία. Ψάραβα με ψαράκι. Αλλά τίποτα. Έτοιμος μπιλάρας. Λοιπόν, για να δούμε πώς είναι το ψαράκι. Ελπίζω να έφερα τη ζυγαριά. Και τη ζυγαριά, άντε γεια. Λοιπόν, εγώ λέω είναι 3-300, όπως είπα και πριν. Για να δω πόσο είναι το μωρά. Θα μάτσεις παραπάνω τώρα. Για να δω. Ωραία, μέσα έπεσα. Απίστευτο. Παιδιά, είναι ακριβώς. Κοιτάξτε. 3-300. Απίστευτο. Ωραία, φίλε. Μα ποιος είμαι τελικά. Εντάξει, τι έχει κιόλας. Έτρωγε. Ψαράκι. Λοιπόν, αυτό το μωράκι, εδώ, το όμορφο. Οπ, μπαμπάτσικο. Αυτά για σήμερα, παιδάκια. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Ωραίο το μάνος που πήγα το πρωί στο τρίκερι. Αν δεν είχε πολλά ψάρια, το περίμενα πιο ενδιαφέρον. Αλλά θα ξαναπάω κάποια στιγμή, αν και είναι πολύ μακριά, 2 ώρες παιδιά, δρόμος. Και πάλι καλά που σκέφτηκα να έρθω εδώ πέρα. Έψαξα όλο το σημείο αυτό εδώ πέρα. Εκεί πίσω εδώ με το εργαλείο, το ψαροκάικο. Και βγάλαμε αυτό εδώ το μωράκι. Όπως είδατε, γέμισε το αμπάρι, παιδάκια. Αυτά. Τέλος το ψάρεμα, πολλές ώρες. Είχε και κούραση πολύ. Αλλά δεν πειράζει, βγήκε το η μωράκλα. Θα αναφέρουμε μεγάλο μας χορηγό, fishingprofit.gr. Θα έχω link στην περιγραφή από το site των παιδιών. Και κωδικό Βασίλης Άρτζη, αν θέλετε όταν ψωνίζετε, να βάζετε το Βασίλης Άρτζη, να παίρνετε μια μικρή έκπτωση. Και το καλάμι, το σέταρα σήμερα. Το Major Craft με τον Saltist, τον 10.000, παιδιά,
ξεκούραστο, έτσι, πούπουλο. Και μου είπε ο Παναγιώτης, δεν θα το αλλάξεις. Δεν θα θες να το αλλάξεις, είναι πούπουλο. Καμιά σχέση με τον Ούμπα. Τον Ούμπα είναι πιο βαρύ, του έβαλα και το σάλι την καπάνω, είναι πιο βαρύ τώρα. Αλλά εκείνο έχει πιο πολύ δύναμη, αυτό είναι πιο ξεκούραστο. Για πλανάκια και για σιλικόνες είναι πολύ καλά, καταλαβαίνετε τα πάντα. Γιατί είναι και μαλακό και αντεγιά. Λοιπόν, αυτά. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και τα λέμε στο επόμενο ψάρεμα. Αντεγιά!